Σε άτυπη συνάντηση με ανοιχτή ατζέντα προσήλθαν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή. Τόπος της συνάντησης η κατοικία της ειδικής αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, στην προστατευμένη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκοσίας. Η γραμμή Αναστασιάδη είναι η επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης μέσα από δημιουργικό διάλογο που να ικανοποιεί τις ανησυχίες Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Σε δηλώσεις του λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κύπρου κάλεσε την Άγκυρα να αλλάξει στάση. Η δική μου θέση είναι ότι ναι, θα πρέπει να απαντήσουμε στις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων χωρίς ποτέ, και το υπογραμμίζω, να παραγνωρίζουμε και εκείνες των Ελληνοκυπρίων. Ταυτόχρονα και την ίδια ώρα βεβαίως θα πρέπει και η Τουρκία, αν όντως θέλει να βοηθήσει που από την ίδια ανεξαρτάται η λύση του Κυπριακού, να δείξει καλή βούληση τερματίζοντας τις έκνομες ενέργειες ή την ενθάρρυνση ενεργειών που αντί να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, υποσκάψουν ή δημιουργούν κλίμα δυσπιστίας. Η συνάντηση, αν και άτυπη, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη του Κυπριακού, με την ελληνοκυπριακή πλευρά να δηλώνει ετοιμότητα για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων από εκεί όπου διακόπησαν, στο Κραν Μοντανά.